Την έναρξη των φετινών επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 αίτια από τη Μικρασιατική καταστροφή σηματοδοτεί η εκδήλωση που έγινε στο Γυαλί Τζαμί στα Χανιά. Πρόκειται για τα εγγένεια της έκθεσης με τίτλο «Ιωνία Ίκαρος, κριτικός αστήρ της προσφυγιάς Φανάρι». Οι Μικρασιάτες, εκτός ότι έχουν προσφέρει πάρα πολύ στις τέχνες, στα γράμματα, στο εμπόριο, όπως όλοι γνωρίζουμε που βοήθησαν να γίνει της Ελλάδος, βοήθησαν πάρα πολύ όμως και στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός στη Σμύρνη άνθιζε πριν από το 1800. Φανταστείτε πόσα πολλά χρόνια πριν, με πάρα πολλά αθλήματα. Μάλιστα στην Ελληνοορθόδοξη Βυθινία γινόντουσαν αγώνες πάλης, πυγμαχία στην ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Αγώνες δρόμου και όλα αυτά που κατόπιν ονομάστηκαν Ολυμπιακοί Αγώνες εν Βυθινία. Ο ερχομός των Μικρασιατών στη χώρα μας πριν από 100 περίπου χρόνια δεν θα μπορούσε να μην συνεισφέρει και στον αθλητισμό. Το έκανε στον πολιτισμό, το έκανε στο εμπόριο, έτσι και στον αθλητισμό έδωσε τις βάσεις, ένα δημοφιλές άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να αφήσουμε εκτός των εκδηλώσεων και τη συνεισφορά των Μικρασιατών στον αθλητισμό. Όπως τονίστηκε, η έκθεση έχει ως κύριο θέμα τις ομάδες των Χανίων που ιδρύθηκαν από πρόσφυγες. Εδώ και πολλούς μήνες δουλεύουμε με τους τοπικούς φορείς, δημιουργώντας ένα αρχείο από μαρτυρίες ανθρώπων που θα παρουσιαστεί μέσα στους επόμενους μήνες σε μια πολύ μεγάλη έκθεση που ετοιμάζουμε ως παραγωγή να τιμήσει αυτά τα 100 χρόνια. Στο λόγο των ανθρώπων που καταγράφουμε, πάντα υπάρχει αναφορά στο ποδόσφαιρο, το οποίο έφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στα Χανιά. Και πάντα υπάρχει αυτό το κομμάτι που μιλάει για ένα ποδόσφαιρο που έχει έντονα το στοιχείο της οικογένειας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 29 Μαΐου.